επεξεργαστήκαμε με την επιστημονική ομάδα μας τις νέες συντάξεις με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και βγάζουμε τους πραγματικά χαμένους και τους πραγματικά ωφελούμενους από τα νέα ποσοστά και το νέο ποσοστό σύνταξης και αναπλήρωσης. Έτσι λέμε ότι όσοι έχουν μέχρι και 30 χρόνια ή 9.000 ασφάλισης είναι οι απόλυτα χαμένοι του συστήματος. Και οι παλιοί και οι νέοι δεν θα πάρουν ποτέ αυξήσεις, θα μείνουν παγωμένες οι συντάξεις τους, άρα και αυτό είναι μία μορφή μείωσης των συντάξεων. Οι πραγματικά ωφελούμενοι είναι όσοι έχουν από 30 και μία μέρα μέχρι 40 συμπληρωμένα. Αυτοί έχουν μία προοδευτική αύξηση των συντάξεών τους έτος το έτος και υπάρχει και μία κατηγορία από 41 και πάνω που αυτοί παίρνουν αυξήσεις αλλά παίρνουν πολύ λιγότερο από το προηγούμενο καθεστώς διότι κάθε έτος πάνω από το 40 πρημοδοτείται πολύ λιγότερο από το υφιστάμενο σύστημα. Άρα λοιπόν έχουμε τριών κατηγοριών συντάξεις με το νόμο Βρούτση, με το σχέδιο Βρούτση. Και από ό,τι βλέπω υπάρχουν στις σελίδες σας στην ΕΝΙΠΕΚ και αναλυτικοί πίνακες ανάλογα με τα έτη και τις μειώσεις ή τις αυξήσεις. Ο ακροατής μας να μπει και να βεβαίως είναι όλα δωρεάν που προσφέρουμε, είναι επεξεργασία επιστημονική, να δει χρόνο το χρόνο πώς αυξάνεται η σύνταξή του παραμένοντας ακόμη ένα χρόνο με την παρακολούθηση και εξέλιξη του ποσοστού αναπλήρωσης. Είναι χρήσιμος πίνακας για όλους τους ασφαλισμένους συνταξιούχους. Και έτσι ερχόμαστε σε αυτά που μας λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα όταν κατατέθηκε το ασφαλιστικό, κύριε Μητρόπουλε, και λέγατε ότι εδώ πάμε μάλλον σε ασφαλισμένους μαθουσάλες και όποιος ζήσει και αντέξει, έτσι. Το σύστημα προσπαθεί να λύσει, κυρία Δουλγεράκη, το δημογραφικό. Θέλει να πληρώνει όσο λιγότερες συντάξεις σε όσο λιγότερους συνταξιούχους για όσο λιγότερο διάστημα. Άρα θέλει να τους κρατήσει εντός ασφαλιστικού βίου. Με ένα αστερίσκο εδώ και η ένστασή μας. Η παραμονή, περαιτέρω παραμονή ασφαλισμένων με 40 και πλέον χρόνια αποθαρρύνει ή εμποδίζει την έλευση των νέων. Αν αυτό πάει συνδυαστικά με την απασχόληση συνταξιούχων με μικρότερη παρακράτηση, είναι δύο σημαντικοί παράγοντες που θα εμποδίσουν τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας.